Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, vegan γύρος από κουνουπίδι. Όταν δοκιμάσετε, πραγματικά θα νομίζετε ότι τρώτε κανονικό γύρο, απλά δεν θα έχετε καθόλου τύψεις γιατί δεν έχει ζωικά λιπαρά. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ νόστιμο, τραγανό απ' έξω, ζουμερό από μέσα, με όλα τα μπαχάρια και στο τέλος θα είναι κάτι μοναδικό, κάτι που δεν έχετε ξαναδεί, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τον vegan γύρο από κουνουπίδι θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 3 κουταλάκια του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 3 κουταλάκια του γλυκού κίμινο, 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα καπνιστή, 3 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 80 γραμμάρια μουστάρδα πικάντικη πανζαφυρόπουλος, 900 γραμμάρια κουνουπίδι, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια κόκκινο λάχανο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 1 ντομάτα, 50 γραμμάρια μουστάρδα πικάντικη πανζαφυρόπουλος, 5 με 6 αραβικές πίτες, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φτιάξουμε τη μαρινάδα για το κουνουπίδι μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ζάχαρη, σκόρδο σκόνη, κίμινο. Σε περίπτωση που δεν έχετε σκόρδο σκόνη, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχετε, είμαι σίγουρος, θα βάλετε 2-3 σκελίδες σκόρδο πάρα πολύ καλά ψιλοκομμένες. Χρειαζόμαστε σκορδάκι στη συνταγή. Θα προσθέσω μέσα καπνιστή πάπρικα, γιατί θέλω να μου δώσω αυτή την καπνιστή αίσθηση ότι τρώω κρέας και η καπνιστή πάπρικα είναι σημαντικό στοιχείο της συνταγής μας. Πρέπει να το βάλουμε. Λίγο ρίγανη, ελαιόλαδο και 80 γραμμάρια πικάντικη μουστάρδα παν ζαφυρόπουλος, που έχει μία χαρακτηριστική πικάντικη γεύση και δεν έχει καθόλου μα καθόλου συντηρητικά. Αυτό θέλουμε. 80 γραμμάρια είναι περίπου 4 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Χρειαζόμαστε μουστάρδα γιατί όλα αυτά κάπως πρέπει να δέσουν και να δημιουργήσουν μία τέλεια μαρινάδα πάνω από το κουνουπίδι. Οπότε βάζω μέσα και τη μουστάρδα μου. Μία κουταλιά, 2 κουταλιές, 3 κουταλιές, 4 κουταλιές. Εδώ. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και ή θα προσθέσετε έναν κύβο λαχανικών, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κύβο, ή αλλιώς θα βάλετε αρκετό αλατοπίπερο. Θέλουμε αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Αλάτι. Θέλουμε. Είναι ένα ολόκληρο κουνουπίδι, οπότε 8 γραμμαριάκια αλάτι. Τα θέλουμε, μπορεί και 10. Οπότε βάζω αλάτι. Βάζω και πιπέρι. Τέλεια. Πάμε να τα ετοιμάσουμε όλα. Και θέλω ένα ταψάκι με σχάρα. Πρέπει να βάλουμε σχάρα, γιατί άμα δεν βάλουμε σχάρα και κουμπάει στο ταψί για 2 ώρες το κουνουπίδι από κάτω θα καεί. Οπότε δεν θέλουμε να καεί. Θέλουμε μια σχαρίτσα και θα βάλω αλουμινόχαρτο. Ένα. Το κάνω τώρα γιατί μετά θα λερώσω τα χέρια μου, οπότε δεν θέλω να είναι λερωμένα. Ή όχι, δεν θα τα λερώσω γιατί δεν μου κόψε. Θα βγάλω τα γάντια και θα είναι πεντακάθαρα. Δεν πειράζει όμως, μια χαρά, αφού το έκανα, το έκανα. Λοιπόν, έτοιμη λαδόκολλα για να κάνουμε ένα σωστό ψητό σχάρας και ήρθε η ώρα να προσθέσω, να φορέσω μάλλον τα γάντια μου και πάμε να μαρινάρουμε το κουνουπίδι μας. Η συνταγή είναι συγκλονιστική. Σε περίπτωση που τα παιδάκια σας δεν τρώνε κουνουπίδι, είναι ένας καλός τρόπος για να το πασάρετε, γιατί αυτό που θα φάνε θα είναι κάτι μοναδικό, θα είναι σαν να πήγαν απέναντι στο σουβλατζίδικο και να πήραν μία μερίδα γύρω. Τόσο γευστικό και θα μοιάζει πάρα πολύ η γεύση, αλλά ουσιαστικά θα τους ταΐζετε λαχανικά. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά τα υλικά, να δέσουμε όσο είναι δυνατόν η μουστάρδα μαζί με το λάδι, γι' αυτό χρειαζόμαστε τη μουστάρδα, γιατί η μουστάρδα παίρνει το λαδάκι, το δένει και θα κάνει μια ωραία πάστα. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το κουνουπίδι και αρχίζουμε να του κάνουμε μπανάκι με τη μαρινάδα. Χρειάζεται η μαρινάδα να πάει παντού, εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ακολουθείς τη συνταγή μου, 100% πετυχαίνει. Βγαίνει κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό και θα σας αρέσει όλους. Οπότε, βάλαμε και το υπόλοιπο μέσα και αυτό ήταν όλο. Κοιτάξτε εδώ, όλη η μαρινάδα αγκάλια στο κουνουπίδι και έτσι όπως είναι, το βάζουμε στη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο, εδώ. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Λοιπόν, όπως είναι, και λίγο καλά, με αλουμινόχαρτο και με βράδυ. Και ψήνω για μία μισή ώρα στους 180 βαθμούς με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, μετά ξεσκεπάζω και αφήνω να ψηθεί άλλη μισή ώρα. Και σε 2 ώρες θα έχουμε ραντεβού πίσω για να σας δείξω τι συγκλονιστικό έχουμε φτιάξει. Πανεύκολη συνταγή. Αλήθεια, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Περίμενε λίγο.
Μέσα και ραντεβού σε 2 ώρες. Το σέλερι λέγεται ότι μπορεί να βοηθήσει όσους δεν αντέχουν τη μυρωδιά του κουνουπιδιού όταν βράζει, αφού αν κανείς ρίξει μέσα στο νερό σπόρους ή φύλλα από σέλερι, θα εκτιμήσει το κουνουπίδι και θα το δει με άλλο μάτι. Το κουνουπίδι μου είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε πάμε να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε λίγο τα συνοδευτικά για να φτιάξουμε τα πιτόγυνα. Θέλω λίγο κόκκινο λάχανο εδώ. Θα το κάνω έτσι πιο healthy, το καταλαβαίνετε. Οπότε, ζουγέν, εδώ. Ωραίες φετούλες στο λαχανάκι μας. Τέλεια. Εγώ σήμερα θέλω να φάω healthy, θέλω να φάω πολλά λαχανικά. Οπότε, τι θα κάνω, θα προσθέσω ελάχιστο ξύδι. Θα βάλω το κόκκινο μου λάχανο εδώ, λίγο ξυδάκι. Παράτησε λίγο την καμερά σου, Μπελέστη, έλα εδώ. Ούτως ή αλλιώς δεν κάνεις δουλειά. Έλα εδώ. Να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Έχω βάλει ξύδι, ναι. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, βάλε χέρι, τρίψε μέχρι που να... Χέρι, χέρι, κολοχάδια. Ωραία, είσαι καλά. Εκεί. Μπράβο, πρέπει να σπάσει το ξύδι, το αλάτι, το λάχανό μας. Αυτός είσαι. Εντάξει. Κάτι έκανες. Τις οδηγίες έχω δώσει. Ωραίος. Εντάξει. Λοιπόν, πέταξε τα σκουπίδια για να δω τι έκανες. Τέλειο. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, έχω πίτες. Αραβικές, γιατί είναι vegan αυτές, ενώ οι κανονικές πίτες έχουν μέσα γάλα συνήθως. Λίγο κρεμμύδι, εδώ. Μπράβο. Το κρεμμύδι θα το ανακατέψουμε μαζί με το μαϊντανό, γιατί έτσι δεν κάνουνε στα πιτόγυρα, φίλε Μπελέση. Οπότε κάνουμε ένα συνδυασμό κρεμμύδι μαϊντανό εδώ στην άκρη. Και επίσης, για να κάνουμε ένα σωστό πιτόγυρο, θέλουμε και λίγο ντομάτα. Οπότε θα κόψω λίγες φέτες εδώ. Για πες, έχει συγκλονιστεί με την όλη φάση, έτσι δεν είναι? Έχω τρελαθεί. Μα δεν αναρωτιέσαι πώς θα γίνει γύρω σε αυτό το πράγμα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως μπορείς να βάλεις και τζατζίκι εφόσον είσαι vegetarian και τρως γιαουρτάκι. Εντάξει. Επίσης μπορείς να κάνεις ένα τζατζίκι με coconut yogurt, με γιαούρτι καρύδας, σε περίπτωση που θέλεις να προσέξεις και αυτό. Και εδώ ο καλός ο γύρος. Λοιπόν, τώρα ξέρω ότι στο Twitter θα γίνει ένας μικρός χαμούλης, θα λένε όλοι ο Πετρατζίκης κάνει γύρο με κουνουπίδι και έχει τρελαθεί και δεν πάει καλά, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν με νοιάζει, καίει. Το βγάζω εδώ. Λοιπόν, αυτό το ζουμάκι το θέλω προς το παρόν. Θα το κρατήσω στην άκρη. Α, αυτό σας. Τέλεια. Θα πάρω ένα μαχαίρι και θα αρχίσω να κόβω το γύρο μου. Εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο γύρος δεν έχει λιπαρά. Είναι πιο healthy. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε το πιτόγυρό μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε λίγο από το ζουμάκι να ρίξω πάνω στο γύρο μου εδώ, από αυτό που έχει μείνει. Σας λέω ότι είναι τόσο νόστιμο και τόσο ωραίο που δεν μπορείτε να το καταλάβετε εφόσον δεν το δοκιμάσετε. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα το φτιάξετε, γιατί ακόμα και βίγκαν να μην είστε, θα θέλετε να καταλάβετε πώς θα είναι η γεύση εδώ πέρα. Λοιπόν, πιτούλα, βέβαια αυτή είναι λίγο μεγάλη. Θα βάλω μέσα το κόκκινο λάχανό μου, εδώ. Θα βάλω μέσα τον ωραίο γύρο μου, κοιτάξτε εδώ. Γενναία ποσότητα, δεν το λυπάμαι. Ντοματούλα. Κρεμμυδάκι με μαϊντανό. Και βέβαια, λίγο μουστάρδα. Πικάντικη. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ωραίο. Θα το τυλίξουμε. Λοιπόν, λίγο αλουμινόχαρτο. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ο vegan πιτόγυρος healthy που έχουμε κάνει. Πώς φαίνεται? Για τον vegan γύρο από κουνουπίδι, σε μπολ βάζουμε τη ζάχαρη, το σκόρδο, το κίμινο, την πάπρικα, τη ρίγανη, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε μία πάστα. Σε ταψί με σχάρα απλώνουμε αλουμινόχαρτο και λαδόκολα. Απλώνουμε την πάστα σε όλη την επιφάνεια από το κουνουπίδι και το τυλίγουμε πολύ καλά. Ψήνουμε για 1,5 ώρα στους 180 βαθμούς, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 λεπτά. Κόβουμε το λάχανο σε λεπτές λωρίδες και το βάζουμε σε μπολ.
Βάζουμε το ξύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και πιέζουμε καλά με τα χέρια μας για να σπάσει το λάχανο και να μαριναριστεί. Κόβουμε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, κόβουμε την ντομάτα σε λεπτές φέτες και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το κουνουπίδι σε μικρά κομμάτια και γεμίζουμε μία αραβική πίτα με λίγο λάχανο, κουνουπίδι, κρεμμύδι, μαϊντανό, ντομάτα, μουστάρδα, τυλίγουμε και σερβίρουμε. Να δοκιμάσω. Με τη λαδένη, είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει. Πω, Παναγία μου. Θέλω να σας πείσω όλους πραγματικά να το δοκιμάσετε. Και όταν το δοκιμάσετε, θα πείτε τελικά ο παγάς σας, πάλι δίκιο είχε. Καλή μας όρεξη.